Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 57ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό επεισόδιο έχει θέμα «Sexless marriage», «Γάμος χωρίς σεξ» και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Στο επεισόδιο αυτό θα μιλήσουμε για την ακούσια αγαμία, γάμους στους οποίους το σεξ είναι ελάχιστο έως μηδενικό. Αφορμή για το επεισόδιο αυτό ήταν ένα σχόλιο το οποίο γράφτηκε κάτω από ένα από τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο που ανεβάζω καθημερινά στο κανάλι μου στο YouTube. Πρωτού σας διαβάσω το σχόλιο και αναλύσω το θέμα, θέλω να ορίσω τι σημαίνει ο όρος sexless marriage, στα ελληνικά γάμος χωρίς σεξ έχει συμφωνηθεί να ονομάζεται γάμος χωρίς σεξ, ένας γάμος τον οποίο δεν υπάρχει καθόλου σεξ ή η συχνότητα των σεξουαλικών συνευρέσεων του παντρεμένου ζευγαριού είναι λιγότερη από 10 φορές το χρόνο. Διαβάζω το σχόλιο. Το γεγονός ότι κάποιος περιμένει έναν τρίτο να τον βγάλει από το βούρκο δείχνει μη υγιή χαρακτήρα. Βέβαια υπάρχει και το άλλο που έτυχε σε μένα ήμουν σε μακροχρόνια σχέση γάμο και ενώ τόσα πήγαινα στραβά και γράφει στην παρένθεση sexless marriage codependency, δηλαδή γάμος χωρίς σεξ και συνεξάρτηση, έφυγα μόνο όταν κατάλαβα ότι έβγαινε με άλλες γυναίκες online τις οποίες γνώριζε διαδικτυακά προφανώς. Και όταν το ανακάλυψα, ανακουφίστηκα και έφυγα. Τώρα κάνω δουλειά με τον εαυτό μου να καταλάβω γιατί έπρεπε να περιμένω μία σοβαρή αφορμή προκειμένου να φύγω και δεν έφυγα νωρίτερα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την ευτυχία που νιώθω τώρα που είμαι μόνη. Περνάω υπέροχα, έχω τους φίλους μου, έντονη κοινωνική ζωή και έχω αρχίσει και πάλι να αναπτύσσομαι στον επαγγελματικό τομέα. Θα ήταν πολύ ωραίο να κάνατε podcast με τα εξής θέματα. Πρώτο θέμα, sexless marriage. Όταν ο άνδρας χάνει το ενδιαφέρον του, αλλά είναι θυσμένο στο πορνό, porn addict. Δύο, για τους ανοιχτούς γάμους και τις πολυάμορους relationships, τις πολυερωτικές σχέσεις. Και τρία, όταν παθαίνει χοντρό crush με κάποιον ενώ είσαι ή παντρεμένη. Τι σημαίνει αυτό και ποιες κόκκινες σημαίες ανεμίζουν. Σας ευχαριστώ πολύ που υπάρχετε είστε απλά υπέροχοι. Επιλέγω να κάνω επεισόδιο στο podcast αυτό που παρακολουθείτε τώρα με το πρώτο ερώτημα. Sexless marriage. Γάμος χωρίς σεξ όταν ο άνδρας χάνει το ενδιαφέρον του αλλά παράλληλα είναι εθισμένος στο πορνό. Δηλαδή δεν έχει ενδιαφέρον για να κάνει σεξ με τη σύντροφό του. Όσον αφορά τους ανοιχτούς γάμους και τις πολυερωτικές σχέσεις, ή το τι σημαίνει κάποιος να ερωτεύεται παράφορα κάποιον άλλον ενώ είναι παντρεμένος κάποιον άλλον εκτός από το τέρι του, δεν είναι του παρόντος επεισοδίου, αν και νομίζω θα αναφερθούμε στην περίπτωση που ερωτευόμαστε κάποιον άλλον επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε ένα γάμο χωρίς σεξ, χωρίς έρωτα, χωρίς ουσιαστική σύνδεση. Όπως είπα και προηγούμενος, γάμος χωρίς σεξ είναι ένας τύπος γάμου, όπου το ζευγάρι δεν κάνει καθόλου ή κάνει ελάχιστα σεξ. Τυπικά αυτό σημαίνει να έχουν σεξ λιγότερο από 10 φορές το χρόνο. Κάποιες πρόσφατες στατιστικές που διάβαζα έλεγαν ότι ένα στα 7 παντρεμένα ζευγάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκονται σε αυτό που θα ονομάζαμε γάμο χωρίς σεξ, sexless marriage. Έχουν ή καθόλου μέχρι και λιγότερο από 10 φορές το χρόνο σεξ τι προβλήματα μπορεί να δημιουργούνται όταν βρισκόμαστε σε ένα γάμο χωρίς σεξ και υποβαλλόμαστε στην ουσία σε ακούσια αγαμία από το σύντροφό μας ή από τη σύντροφό μας. Involuntary celibacy. Ο όρος celibacy στα αγγλικά σημαίνει κάποιος να επιλέξει συνειδητά να παραμείνει άγαμος, να επιλέξει συνειδητά την αποχή από το σεξ. Όταν όμως είμαστε παντρεμένοι και το τέρι μας αρνείται να έχει σεξουαλικέ επαφέ μαζί μα, τότε μπαίνουμε σε μια αποχή από το σεξ που δεν την επιλέγουμε εμεί, αλλά την επιλέγει το τέρι μα, το οποίο και μα την επιβάλλει. Επιβάλλει ή υποβάλλει. Είναι σημαντικό να πούμε ότι παλαιότερα μιλούσαμε για γάμους χωρίς σεξ και το μυαλό μας πήγαινε αυτόματα σε γυναίκες οι οποίες αρνούνται να έχουν σεξουαλικές επαφές με τον άνδρα τους με βάση την κλινική μου πείρα και τα στοιχεία που περισυλλέγω μέσα από τις επικοινωνίες που έχω με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο διαδίκτυο, είμαι σίγουρη ότι στη σημερινή εποχή δεν υπάρχει κάποιο φίλο το οποίο να αρνείται περισσότερο το σεξ στο άλλο φίλο, όπως υπήρχε ίσως η λανθασμένη πεποίθηση παλαιότερα. Δηλαδή η στερεοτυπική πεποίθηση ότι σε ένα ετεροφιλόφιλο ζευγάρι συνήθως είναι η γυναίκα που αρνείται το σεξ. Και συνήθω είναι ο άντρα που επιδιώκει το σεξ. Και συνήθω η γυναίκα του λέει όχι, δεν ισχύει. Και στην κλινική πρακτική, αλλά και μέσα από την επικοινωνία που έχουμε πολλού ανθρώπου διαδικτυακά, διαπιστώνω όλο και περισσότερε περιπτώσει ζευγαριών, είτε παντρεμένων είτε όχι, όπου η γυναίκα επιθυμεί να έχει μία σεξουαλική ζωή με μια πιο συνηθισμένη συχνότητα. Θα έλεγα ότι για ένα ζευγάρι που βρίσκονται, ξέρω εγώ, από 20 μέχρι 60-70 ετών, το να έχουν τουλάχιστον μία σεξουαλική επαφή την εβδομάδα, είναι αναμενόμενο. Ε, δεν, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι με το ίδιο επίπεδο λύπητο. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν υψηλότερη λύπητο, και όλοι πιο χαμηλή λύπητο και ακόμη χαμηλότερη λύπητο, αλλά ακόμη και οι άνθρωποι με χαμηλή λύπητο επιθυμούν να έχουν σεξ τουλάχιστον μία φορά το μήνα και δεν πέφτουν στην κατηγορία αυτή όπου το σεξ είναι λιγότερο από 10 φορές το χρόνο. Λιγότερο από 10 φορές το χρόνο σημαίνει ότι δεν είναι ούτε καν μία φορά το μήνα. Δεν είναι οι γυναίκες μόνο οι οποίες προκαλούν γάμους χωρίς σεξ. Είναι και οι άντρες. Τώρα όσον αφορά στα ομόφυλα ζευγάρια, Έχω μια μικρή κλινική πείρα με ομόφυλα ζευγάρια. Παρατηρείται πιο συχνά σε ζευγάρια γυναικών το να υπάρχει από το ένα μέλος α, απροθυμία για σεξ και από το άλλο προθυμία για σεξ. Αλλά μπορεί να παρατηρηθεί και σε ομόφυλα ζευγάρια το να υπάρχει μια σχέση χωρίς σεξ. Λοιπόν, τι είδους προβλήματα μπορεί να δημιουργηθούν όταν βρισκόμαστε σε ένα γάμο χωρίς σεξ. Ένας γάμος χωρίς σεξ μπορεί να οδηγήσει σε αισθήματα απορρίψης, χαμηλής ερωτικής αυτοπεποίθησης, ίσως και χαμηλής αυτοεκτίμησης. Ποια διαφορά έχει η ερωτική αυτοπεποίθηση από την αυτοεκτίμηση. Η ερωτική αυτοπεποίθηση είναι η πεποίθηση που έχουμε ότι είμαστε ερωτικά και ερωτικός ελκυστικά όντα. Η αυτοεκτίμηση είναι η γενικότερη καλή εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει χαμηλή αυτοπεποίθηση σε έναν τομέα, αλλά γενικότερα να έχει μια υψηλή αυτοεκτίμηση. Για να το δούμε διαφορετικά, μπορεί κάποιος ο οποίος δεν τα καταφέρνει με το μαγείρεμα, να έχει χαμηλή μαγειρευτική αυτοπεποίθηση, αλλά στο σύνολο η αυτοεκτίμηση του να είναι υψηλή. Άρα, ένας γάμος χωρίς σεξ προκαλεί χαμηλή ερωτική αυτοπεποίθηση στα πρόσωπα τα οποία δέχονται την ακούσια αγαμία και μπορεί να προκαλέσει μέχρι και συνολικά χαμηλή αυτοεκτίμηση σε αυτό το πρόσωπο. Και οπωσδήποτε να δημιουργηθούν ρογμές στη συναισθηματική σύνδεση του ζευγαριού. Και είναι τα βασικά αίτια για ένα γάμο χωρίς σεξ. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας γάμος μπορεί να καταλήξει χωρίς σεξ. Οι πέντε πιο κύριοι λόγοι είναι ιατρικά προβλήματα όπως χρόνιος πόνος, ασθένειες ή παρενέργειες των φαρμάκων, κάποιος για παράδειγμα ο οποίος έχει διαγνωστεί με ένα σοβαρό νόσημα το οποίο απειλεί την υγεία του, και υπόκειται σε θεραπείες οι οποίες έχουν παρενέργειε, είναι εντελώς φυσιολογικό και αναμενόμενο να μην έχει καμία όρεξη και καμία διάθεση για σεξ. Δεν είναι όμως μόνο τα ιατρικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν ένα γάμο χωρίς σεξ. Ζητήματα στη σχέση, άλυτες εντάσεις και διαφωνίες, έλλειψη συναισθηματικής σύνδεσης και απιστία μπορεί να οδηγήσουν σε ένα γάμο χωρίς σεξ. Όταν δηλαδή πάσχει συναισθηματικά η σχέση του ζευγαριού, αυτό να διαφαίνεται από την έλλειψη σεξ. Και πολύ συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο ότι το σεξ είναι το θερμόμετρο μιας σχέσης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προβλήματα υγείας σε κανέναν από τα δύο μέλη του ζευγαριού, εάν το σεξ φθήνει, είτε και εξαφανίζεται, τότε αυτό είναι μια ένδειξη ότι η συναισθηματική σχέση του ζευγαριού πάσχει. Άρα είπαμε ότι πρώτος λόγος μπορεί να είναι σοβαρά προβλήματα υγείας και παρενέργειες ισχυρών θεραπείων. Δεύτερος λόγος μπορεί να είναι συναισθηματικά προβλήματα μέσα στη σχέση, τα οποία παραμένουν άλυτα και αποξενώνουν συναισθηματικά και κατ' επέκταση και ερωτικά και σεξουαλικά το ζευγάρι. Ο τρίτος ρόλος μπορεί να είναι διαφορετικές σεξουαλικές επιθυμίες ή προτιμήσεις ή σεξουαλική ασυμβατότητα. Δυστυχώς, αρκετοί άνθρωποι προχωρούν στο να συνάψουν γάμο με έναν άνθρωπο με τον οποίο δεν έχουν σεξουαλική συμβατότητα. Μπορεί στην επιλογή ενός συντρόφου να δοθεί περισσότερη προσοχή και έμφαση σε άλλα χαρακτηριστικά του συντρόφου και στο να ταιριάζουν αυτά με τα θέλω μας και όχι στα σεξουαλικά χαρακτηριστικά. Κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά κακή ιδέα αν είμαστε ένας άνθρωπος που απολαμβάνει το σεξ, αν είμαστε ένας άνθρωπος σεξουαλικός και όχι ένας άνθρωπος ασεξουαλ, παραπέμπω στα επεισόδια τα 7 επεισόδια που έχουμε στο podcast για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, το The Sex Ed Series, όπου στο πρώτο, αν θυμάμαι καλά, μιλάμε για τη λύπητο, την παρουσία λύπητο και την περίπτωση της απουσίας λύπητο που ονομάζεται και σεξουαλικότητα. Αν είσαι σεξουαλικός άνθρωπος, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα προτού προχωρήσεις σε γάμο, που γάμος σημαίνει σοβαρή δέσμευση για μονογαμικότητα με ένα άλλο πρόσωπο, να ελέγξει και να σιγουρευτεί ότι υπάρχει σεξουαλική συμβατότητα. Ότι συμβαδίζει το επίπεδο τη λύπη του, ότι έχετε εξίσου ψηλή, εξίσου μέτρια, εξίσου χαμηλή ερωτική επιθυμία και ότι ταιριάζουν οι προτιμήσει σα στο σεξ. Ότι απολαμβάνετε να κάνετε σεξ ο ένα με τον άλλο. Εάν ένα ζευγάρι δεν έχει καλή σεξουαλική ζωή πριν παντρευτεί, ο γάμος μόνο που θα δυσκολέψει αυτό τον τομέα. Ο γάμος δεν έρχεται ως διαμαγείας να εμπλουτίσει, να εξηγειάνει και να αναδείξει τη σεξουαλική μας ζωή. Αντιθέτως, τα βάρη του γάμου και οι ευθύνες του γάμου βάζουν σε δοκιμασία ανθρώπους με εξαιρετικά καλή σεξουαλική ζωή. Πόσο μάλλον να μπαίνεις μέσα σε αυτό το πεδίο, να μπαίνεις μέσα σε αυτό το αγωνιστικό πεδίο που είναι ο γάμος, έχοντας έλλειψη στη σεξουαλική συμβατότητα του ζευγαριού ευθύ εξ αρχή, Ένας άλλος α, λόγος που μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στο σεξ, έλλειψη σεξ στο γάμο, είναι το άγχος και το στρες. Άγχος και στρες από τη δουλειά, οικονομικά προβλήματα τα οποία δεν αφήνουν είτε και τα δύο μέλη του ζευγαριού, είτε το ένα να βρει ηρεμία. Φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων που εξαντλεί τον φροντιστή ή τη φροντίστρια και δεν του αφήνει καθόλου ενέργεια. Οι δυσκολίες που λέγαμε προηγουμένως, οι πραγματικές ουσιαστικές δυσκολίες της ζωής, οι οποίες μας εξαντλούν. Άρα μπορεί να είναι διάφοροι λόγοι που να οδηγούν σε ένα γάμο χωρίς σεξ. Πάμε τώρα να δούμε τι συναισθηματικέ ζημιέ μπορεί να προκαλέσει η έλλειψη σεξ σε ένα γάμο. Καταρχά, η σχέση αλλάζει από συζυγική, ερωτική και σεξουαλική σχέση και καταλήγει κάτι σαν αδελφική. Δεν είναι καθόλου παράξενο που στην αργό ή στην καθομιλουμένη χρησιμοποιείται ο όρο γίναμε αδελφάκια. Ότι έχουμε καταλήξει να είμαστε σαν αδέλφια και όχι πλέον ερωτική σύντροφη. Το σεξ αυτό καθ' αυτό, η σεξουαλική σχέση αυτή καθ' αυτή σε ένα ζευγάρι, είναι ο πρώτος παράγων που διαχωρίζει μια ερωτική σχέση από μια αδερφική, φιλική ή μια συνεργασία. Δεν νοείται ερωτική σχέση στην οποία να μην υπάρχει σεξουαλική ζωή. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανθρώπων που είναι και οι δύο ασεξουαλικοί, που και οι δύο αυτοπροσδιορίζονται ως πρόσωπα που δεν τους ενδιαφέρει το σεξ και προχωρούν στη σύναψη γάμου, κάνοντας μια ξεκάθαρη συζήτηση από την αρχή, οι οποίοι προχωρούν στη σύναψη γάμου, ταιριάζοντα απόλυτα στο να βιώνουν και οι δύο την έλλειψη, την παντελή έλλειψη ερωτικής σεξουαλικής επιθυμίας και να επιλέγουν πολύ συνειδητά να έχουν όλες τις άλλες πλευρές ενός γάμου εκτός από τη σεξουαλική. Από τη στιγμή που είμαστε σεξουαλικοί άνθρωποι. Δεν είμαστε ασεξουαλικοί. Και μπαίνουμε σε ένα γάμο όταν το σεξ φθήνει, όταν ο γάμος καταντά να είναι γάμος χωρίς σεξ, τότε και η σχέση αλλάζει και από συζυγική ερωτική σχέση γίνεται στην καλύτερη περίπτωση αδελφική. Γιατί πολλές φορές η έλλειψη σεξ σε ένα γάμο και η στέρηση της σεξουαλικής ζωής από τον ένα στον άλλο μπορεί να προκαλέσει μεγάλη εχθρότητα και να μην υπάρχει καν αυτό το κομμάτι του νιώθουμε αδελφικά. Γιατί τα αδέλφια και η αδελφική αγάπη παραπέμπει σε ομόνια, σε συμβάδισμα και σε κοινού στόχους και ευχάριστα συναισθήματα. για τα καλά αδέρφια μιλάμε τώρα. Άρα φεύγει το σεξουαλικό ερωτικό κομμάτι από τη σχέση. Η δεύτερη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει ένας γάμος χωρίς σεξ είναι βαθιά συναισθηματική έλλειψη. Το σεξ ικανοποιεί όχι μόνο σωματικές μας ανάγκες, αλλά και συναισθηματικές μας ανάγκες. Κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης και στα επεισόδια για το σεξ έχουμε μιλήσει εκτεταμένα για τα διάφορα στάδια του σεξ, θα συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου το σύνδεσμο για τα επεισόδια της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, The Sexed Series. Εκεί έχουμε μιλήσει και έχουμε εξηγήσει αναλυτικά τα διάφορα συναισθηματικά στάδια που μετέρχεται το μυαλό και το σώμα ενός ανθρώπου κατά τη διάρκεια του σεξ. Όλες αυτές οι σωματικές, φυσιολογικές και συναισθηματικές εναλλαγές είναι εξαιρετικά χρήσιμες για να βοηθήσουν έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μία ερωτική σχέση, ο οποίος βρίσκεται σε ένα γάμο, να έχει μία συναισθηματική πληρότητα. Υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι κάτι που συνήθως μιλάμε γι' αυτό. Έχει διαφορά να είσαι μόνος, μονήρης και να έχεις αποχή από το σεξ, από του να είσαι σε σχέση, να κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι με έναν άνθρωπο για τον οποίο έχει ερωτικά συναισθήματα και να μην κάνει σεξ. Ένας άνθρωπος ο οποίος αποφασίζει συνειδητά εκούσια την αγαμία, λέει για παράδειγμα εφόσον δεν έχω έναν κατάλληλο και ταιριαστό σύντροφο, επιλέγω συνειδητά να μην κάνω σεξ, δεν έχει καμία εσωτερική αντίσταση και αντίδραση για μια επιλογή που να μην είναι δική του και επίσης δεν έχει πειρασμό. Όταν είμαστε σεξουαλικοί άνθρωποι, έχουμε μια φυσιολογική σεξουαλική επιθυμία, κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι με έναν άνδρα ή με μια γυναίκα με τον οποίο έχουμε ερωτική σχέση και εμείς θέλουμε να κάνουμε σεξ και ο άλλος ή άλλοι δεν θέλουν να κάνουν σεξ, Μόνο και μόνο η συνύπαρξη στο ίδιο κρεβάτι προκαλεί περισσότερη ερωτική επιθυμία στο πρόσωπο που θέλει να κάνει σεξ. Άρα προκαλείται και περισσότερη ματέωση. Είναι πολύ πιο δύσκολο να εξασκήσεις την ακούσια αγαμία αν κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι με ένα πρόσωπο που σε ελκύει ερωτικά και που θα ήθελες να κάνει σεξ με αυτό το πρόσωπο, αν και αυτό γούσταρε να κάνει σεξ μαζί σου, παρά να κοιμάσαι μόνος σου και να μην μυρίζεσαι τι ορμόνε, να μην μυρίζεσαι τη μυρωδιά τη φερομόνηση, όπω θα έλεγαν κάποιοι, ενό ανθρώπου που σε Είναι στην ουσία βασανιστήριο να είσαι παντρεμένο, να κοιμάσαι, να ξαπλώνει το συζυγικό κρεβάτι, το σώμα σου να είναι κοντά δίπλα με το σώμα του ανθρώπου που επιθυμεί σεξουαλικά, να ανεβαίνει η σωματική επιθυμία λόγω τη εγκύτητα και ο άλλο να σου λέει όχι, ή η άλλη να σου λέει όχι. Αυτό προκαλεί επαναλαμβανόμενη ματέωση και συναισθηματική έλλειψη. Όταν είμαστε σε ένα γάμο χωρίς σεξ, παρατηρείται γενικότερη αύξηση του στρες. Γιατί το καλό σεξ, όχι το καταναγκαστικό σεξ ή το σεξ χωρίς να το επιθυμούμε, το καλό σεξ βοηθάει στην καταπολέμηση του στρες. Είναι αχολητικό. Και εδώ σας υπενθυμίζω το επεισόδιο του podcast, το οποίο είχε τον προβοκατόρικο τίτλο «Εσύ κάνεις καλό σεξ», το οποίο θα σας βάλω και στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου. Όταν ζούμε σε ένα γάμο χωρίς σεξ, τότε επηρεάζεται και η ποιότητα του ύπνου μας. Γιατί καλό σεξ σημαίνει και καλός ύπνος έχει παρατηρηθεί ότι όλες αυτές οι ορμονικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα κατά τη διάρκεια του σεξ και μετά το τέλος του σεξ βοηθούν τους ανθρώπους να έχουν καλύτερο ύπνο μετά. Μια άλλη συναισθηματική ζημιά που μπορεί να προκληθεί σε ένα πρόσωπο το οποίο ζει σε ένα γάμο χωρίς σεξ είναι να βιώνει συνεχή ματέωση όπως είπαμε προηγουμένως και απογοήτευση. Αν είσαι αυτός που θέλει σεξ και δεν παίρνει, τότε νιώθεις αναπόφευκτα απογοητευμένος και ότι τρως απόρριψη. Βιώνεις μια σεξουαλική ερωτική απόρριψη από το τέρι σου. Αν εσύ επιθυμείς, επιδιώκεις, θέλεις να κάνεις σεξ και το τέρι σου αρνείται. Δεν επιθυμεί, δεν επιδιώκει, δεν θέλει να κάνει σεξ και δεν κάνει σεξ. Αν είσαι αυτός που δεν θέλει να κάνει σεξ και δεν δίνει σεξουαλική επαφή στον στη σύντροφο, τότε μπορεί να νιώθεις ενοχές και ματέωση που δεν μπορείς να ανταποκριθεί στο σεξουαλικό ρόλο τον οποίο έχεις αναλάβει. Όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν αυτοπροσδιορίζονται ως ασεξουαλικοί και συμφωνούν να κάνουν ένα γάμο δύο σεξουαλικών ανθρώπων, δεσμεύονται και για να έχουν σεξουαλική ζωή με το πρόσωπο με το οποίο παντρεύονται. Είναι κομμάτι του ρόλου ενός παντρεμένου άνδρα να κάνει σεξ με τον της σύντροφό του. Είναι κομμάτι ρόλου μιας πανδρεμένης γυναίκας να κάνει σεξ με τον σύντροφό της σύντροφό τη. Τι σημαίνει είμαι παντρεμένος, είμαι πανδρεμένη, αλλά εγώ δεν γουστάρω να κάνω σεξ. Άμα δεν γουστάρεις να κάνεις σεξ, σταμάτα να είσαι παντρεμένος. Απλά, αλλά δεν είναι απλά τα πράγματα και θα εξηγήσουμε και στη συνέχεια γιατί. Μια άλλη συναισθηματική ζημιά που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος όταν βρίσκεται σε ένα γάμο χωρίς σεξ είναι να βουτήξει μέσα σε βαθιά αισθήματα μοναξιάς. Δεν υπάρχει χειρότερο είδο μοναξιάς από αυτό που βιώνεις όταν βρίσκεσαι με άλλους ανθρώπους ή όταν βρίσκεσαι μέσα σε μία σχέση. Όταν είσαι μόνος και γνωρίζεις ότι είσαι μόνος, το αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει λόγος που νιώθω μοναξιά, επειδή είμαι μόνος, είμαι σύγκολη, είμαι ελεύθερος, είμαι ελεύθερη. Δεν είμαι σε μια σχέση, δεν είμαι σε ένα γάμο. Αν είσαι όμως σε ένα γάμο και νιώθεις μόνος, τότε η μοναξιά είναι ακόμη πιο δυσβάσταχτη. Και αυτά τα αισθήματα μοναξιάς καταβάλουν ακόμη περισσότερο ψυχικά και συναισθηματικά το πρόσωπο που τα βιώνει. Η τελευταία από τις σημείες που έχω απαριθμίσει που μπορεί να πάθει ένας άνθρωπος από ένα γάμο χωρίς σεξ, είναι να δημιουργηθούν έντονα αισθήματα μνησικακίας και εχθρότητας προς το άλλο πρόσωπο το οποίο μας απορρίπτει σεξουαλικά. Η λέξη resentment στα αγγλικά μεταφράζεται στα ελληνικά περιφραστικά ως αισθήματα μνησικακίας και εχθρότητας αυτά ακριβώ τα αισθήματα μνησικακίας και εχθρότητα, δηλαδή να θυμάσαι την κακία που σου έχει κάνει ο άλλος και να νιώθεις εχθρικά απέναντί του, είναι αυτά τα οποία οδηγούν και στην ολοκληρωτική αποξένωση των δύο συντρόφων και καταστρέφουν το συναισθηματικό ιστό μιας σχέση. Στην περίπτωση της κυρίας που έκανε το ερώτημα που αποτέλεσε αφορμή και για τη δημιουργία αυτού του επεισοδίου τι γίνεται όταν είσαι σε ένα γάμο χωρίς σεξ και ο σύντροφος σου αυτός που δεν στο δίνει προτιμάει την αυτοικανοποίηση παρακολουθώντας εθιστικά πορνό, τότε τα συναισθήματα μνησικακίας και εχθρότητας γίνονται ακόμη μεγαλύτερα. Γιατί βλέπεις ότι έχει σεξουαλική επιθυμία, αλλά επιλέγει τη σεξουαλική του επιθυμία να την κατευθύνει προς τη θέαση πορνό και την αυτοικανοποίηση και όχι προς την ουσιαστική σύνδεση με το τέρι του. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι όταν είσαι κλειστός συναισθηματικά, όταν έχεις συναισθηματικά ζητήματα και όταν δεν είσαι συνδεδεμένος με το τέρι σου, είναι πιο εύκολο να κάνεις σεξ με ένα ξένο, να εθιστεί στη θέαση πορνογραφίες και στην αυτοκανοποίηση, να αναζητάς μόνο σεξουαλική επιβεβαίωση από πολλούς, πολυγαμία, πολυερωτισμό, όπω αναφέρθηκε σε ένα άλλο σκέλο τη ερώτηση, παρά να κάνει σεξ με το τέρι σου. Δεν μπορεί να κάνει καλό σεξ ένα άνθρωπο που δεν είναι καλό άνθρωπο. Και αυτό το εξήγησαμε στο επεισόδιο του podcast για τη σεξουαλική διπαιδαγώγηση. Εσύ κάνει καλό σεξ, το οποίο, όπω είπα και προηγουμένω, θα συμπεριλάβω στην περιγραφή του επεισόδιου αυτού. Δεν μπορεί να κάνεις καλό σεξ αν δεν είσαι καλός άνθρωπος, δεν μπορεί να κάνει βαθιά συνδεδεμένο σεξ αν δεν είσαι βαθιά συνδεδεμένο με τον εαυτό σου και αν δεν κάνει την πνευματική δουλειά ώστε να μπορεί να συνδέεσαι βαθιά και με έναν άλλο άνθρωπο. Πώς διαχειριζόμαστε λοιπόν ένα γάμο χωρίς σεξ, Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό που συμβαίνει, ή μάλλον για αυτό που δεν συμβαίνει. Χρειάζεται να ανοίξουμε το στόμα μας και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, Να πούμε είμαστε παντρεμένοι και προτιμάς αντί να κάνεις σεξ μαζί μου, να βλέπεις πορνό και να αυτοεκανοποιείσαι. Τι είναι αυτό. Δεν το ανέχομαι αυτό. Να βάλεις όρια και να βάλεις τη συζήτηση πάνω στο τραπέζι. Αν δεν καταφέρει το ζευγάρι μέσα από τη μεταξύ του συζήτηση να επιλύσει το πρόβλημα, τότε το οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσει βοήθεια από ειδικό να αναζητήσει θεραπεία ζευγαριού από ψυχολόγο κατά προτίμηση, ο οποίος να έχει γνώσεις και εξειδίκευση σε θέματα σεξουαλικής υγείας. Υπάρχουν ειδικοί διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι ασχολούνται με θέματα σεξουαλικής υγείας. Όταν έχουμε να κάνουμε με ζευγάρι που αντιμετωπίζει σεξουαλικά προβλήματα, ψυχολογικής και συναισθηματικής φύσεως, ο καταλληλότερος ειδικός είναι ένα ψυχολόγο, ο οποίο εξειδικεύεται σε θεραπεία ζευγαριού και έχει γνώσει σεξουαλική υγεία. Ένα άλλο τρόπος για να βοηθηθεί ένα ζευγάρι, το οποίο μιλάει ανοιχτά για αυτό που συμβαίνει, προσπαθεί να λύσει το πρόβλημά του, πηγαίνει σε θεραπεία ζευγαριού, είναι να αποφασίσει συνειδητά ένα ζευγάρι να εθαρρύνει την ικιότητα, να μεγαλώσει, να καλλιεργήσει την οικειότητα αναμεταξύ του μια άσκηση που συχνά έβαζα στα ζευγάρια που ερχόντουσα για θεραπεία ζευγαριού όταν είχα ακόμη το γραφείο, ήταν να περνούν προγραμματισμένα χρόνο μαζί, να επιδιώκουν αγκαλιές φιλιά και χάδια και να μην πιέζονται για να κάνουν σεξ. Δηλαδή να περνούν ένα χρονικό διάστημα ικανό, δύο-τρεις ώρες την εβδομάδα, ένα εντεταλμένο χρονικό διάστημα στο οποίο να επιδιώκουν να κάθονται ο ένας κοντά στον άλλον, να αγκαλιάζει ο ένας τον άλλον, να φυλάει ο ένας τον άλλον και να συζητούν εσωτερικά τους θέματα χωρίς να πιέζονται για να κάνουν σεξ. Γιατί υπάρχει και η περίπτωση να είναι σεξλες ο γάμος, να είναι ένας γάμος χωρίς σεξ, γιατί ο ένας από τους δύο αντιμετωπίζει Κάποιο πρόβλημα σεξουαλική λειτουργικότητα και σε αυτό το σημείο αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να συμπεριλάβω στην περιγραφή αυτού του βίντεο και το επεισόδιο από το The Sexed Series με τίτλο Σεξουαλικέ δυσλειτουργίε ανδρών και η αντιμετώπιση του. Υπάρχουν και σεξουαλικέ δυσλειτουργίε γυναικών για τι οποίε ακόμη δεν έχω κάνει επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο μου υπενθυμίζει πω υπάρχουν κάποια επεισόδια από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση τα οποία χρωστάω και πρέπει να συμπληρώσω στη λίστα. Αυτή τη στιγμή, το The Ed Series έχει μέσα 7 βίντεο. Το πρώτο βίντεο έχει τίτλο Πρώτο επεισόδιο Ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δε το δεύτερο έχει τίτλο Λύπητο και τέσσερα στάδια σεξουαλική πράξη. Το τρίτο έχει τίτλο Σύλληψη, αντισύλληψη και σεξουαλικός μεταδιδόμενα νοσήματα. Το τέταρτο είναι αυτό που σα ανέφερα προηγουμένω. Εσύ είσαι καλό η καλή στο σεξ, σεξουαλική και συναισθηματική επάρκεια. Το πέμπτο επεισόδιο έχει τίτλο πώς μπορεί να επηρεάζει τη σεξουαλική μας ζωή το πορνό. Το έκτο επεισόδιο έχει τίτλο οι φαντασιώσει και το σεξ και το έβδομο επεισόδιο έχει τίτλο στιτικές δυσλειτουργίες ανδρών και η ψυχολογική τους διάσταση. Χρωστάω λοιπόν το επεισόδιο για τις... Α, οργασμικέ δυσλειτουργίε γυναικών, οι οποίε είναι επίση και αισθητικέ δυσλειτουργίε γυναικών και ψυχολογική του διάσταση. Το σημειώνω ότι το χρωστάω. Μόλι έχω το χρόνο για να κάνω την ανάλογη έρευνα, θα ετοιμάσω και εκείνα τα επεισόδια. Όμω, δείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο τα 7 επεισόδια που ήδη υπάρχουν και αν δεν τα έχετε παρακολουθήσει, παρακολουθήστε τα και νομίζω πω θα σα φανούν χρήσιμα. Ο τέταρτος τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε ένα γάμο χωρίς σεξ είναι να βάζουμε ως προτεραιότητα την ατομική φροντίδα της ψυχικής και σωματικής υγείας και υγιεινής του κάθε μέλους. Εάν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω μια κακή σωματική και ψυχική υγεία και μια κακή ψυχική και σωματική υγιεινή, δεν φροντίζω ώστε να τρώω υγιεινά, να αθλούμε, να κοιμάμε καλά, να δουλεύω τα συναισθηματικά και ψυχικά μου θέματα, να ψυχοεκπαιδεύομαι, να ψυχοθεραπεύομαι, να εξελίσσομαι ως άνθρωπος, τότε πώς θα μπορέσω να είμαι και ακμέως η προσπάθεια για φροντίδα της ψυχικής και σωματικής υγείας και υγιεινής έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται και το στρες και το άγχος γενικότερα και η κατάθλιψη και να μπορεί ο άνθρωπος εφόσον το θέλει και εφόσον το προσπαθεί και το επιθυμεί να βελτιώσει τη σεξουαλική του ζωή. Διερωτηθήκαμε προηγουμένως γιατί εφόσον ένας στους 7 παντρεμένους ενήλικες της είπα είναι σε γάμο χωρίς σεξ, για ποιο λόγο να παραμείνουν αυτοί οι άνθρωποι στους γάμους τους. Μια πρόσφατη έρευνα έρευνα αυτό αναφορά όπω γίνεται συνήθω σε αυτέ τι έρευνε, όπου συμμετείχαν οι άριθμοι ετεροφιλόφιλοι άντρε και ετεροφιλόφιλε γυναίκε, οι οποίοι ήταν σε γάμου χωρί σεξ, ανέφεραν όλοι ότι αντιμετώπιζα την ακούσια αγαμία ως κάτι το αρνητικό, ότι δηλαδή ήταν κάτι που συναισθηματικά, ψυχικά τους ταλαιπωρούσε και τους προκαλούσε ζημιά με τους τρόπους που περιγράψαμε πιο πάνω το γεγονός ότι ο ή η σύντροφος τους τους στερούσε τη σεξουαλική πλευρά της σχέσης τους. Παρόλα αυτά όμως, μεγάλο μέρος αυτών των ανθρώπων παρέμεναν στους γάμους τους. Τους γάμους χωρίς σεξ. Οι λόγοι ήταν ότι έβρισκαν ακόμη ωφελήματα στη σχέση γενικά. Για παράδειγμα, ένα διαζύγιο και ένας χωρισμός στοιχίζει πολύ οικονομικά και κάποιοι είπαν, ανέφεραν ότι προκειμένου να ταλαιπωρηθώ οικονομικά με ένα διαζύγιο και να μην τα βγάζω πέρα μετά, προτιμώ να παραμείνω σε ένα γάμο χωρίς σεξ. Άλλοι άνθρωποι ανέφεραν ότι σκεφτόντουσαν και προβληματίζονταν για τις κοινωνικές κυρώσεις που μπορεί να δέχονται μετά από ένα διαζύγιο ή μίλησαν για θρησκευτικούς λόγους μου έρχεται τώρα στο μυαλό έτσι εμ, πρόχειρα ότι η Καθολική Εκκλησία δεν επιτρέπει το διαζύγιο. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με στα σχόλια. Επίσης, οι άνθρωποι ανέφεραν ότι είχαν το φόβο ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Ή τη λαθασμένη πεποίθηση ότι όλοι οι γάμοι καταλήγουν χωρί σεξ. This is as good as it gets. Όμω η ίδια έρευνα έρχεται να καταδείξει πω δεν είναι όλοι οι γάμοι χωρί σεξ. Ένα στου 7 γάμου στι ΗΠΑ αναφέρονται ω γάμοι χωρί σεξ. Το οποίο είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Ένα κάθε 7 γάμοι. Δεν μιλάμε για ένα στου 2 ή ένα στου 3. Ένα στου 7. Άρα είναι λαθασμένη η πεποίθηση πω όλοι οι γάμοι καταλήγουν χωρί σεξ. <Κι> και ένα άλλο λόγο που ανέφεραν οι άνθρωποι για το γεγονό ότι παρέμεναν σε γάμου χωρί σεξ και υπέμεναν. Την ακούσια αγαμία ήταν ο φόβος της μοναξιάς. Θα μπορούσα να προσθέσω και η συνεξάρτηση. Και η αίσθηση ότι δεν μπορώ να είμαι καλά αν δεν είμαι συνεξαρτημένος σε έναν άλλον άνθρωπο. Και επίσης θεωρώ ότι και τα λανθασμένα πρότυπα, τα λανθασμένα πρότυπα τα γονεϊκά, αν έχει μεγαλώσει ένα παιδί μέσα σε ένα γάμο γονέων, στον οποίο αυτό γάμο ήταν ξεκάθαρο πως οι γονείς δεν είχαν καμία ερωτική εγκύτητα και τρυφερότητα, αυτό ίσως να λειτουργήσει ως ένα αρνητικό παράδειγμα για το ότι όλοι οι γάμοι είναι έτσι. Δεν είναι σεξουαλικά όντα οι γονείς μεταξύ τους, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν μαζί παιδιά, αναλαμβάνουν μαζί όλες τις ευθύνες ενός νοικοκυριού και ενός γάμου ή και όχι, μπορεί να αναλαμβάνει ο ένας από τους δύο και ότι η σεξουαλικότητα και ο ερωτισμό δεν είναι κομμάτι μιας υγιούς σχέσης γάμου. Οφείλουμε να διδάξουμε με το παράδειγμα μας τα παιδιά μας ότι οι γάμοι έχουν και μια ερωτική διάσταση. Με αυτό δεν εννοώ ότι θα μοιραζόμαστε με τα παιδιά μας intimate sexual details of our love life. Ότι θα μοιραζόμαστε με τα παιδιά μας προσωπικές πληροφορίες της σεξουαλικής μας ζωής, αλλά να τους διδάσκουμε ότι είναι εξαιρετικά φυσιολογικό πράγμα ένα ζευγάρι ενηλίκων που είναι παντρεμένοι να έχουν σεξουαλική ζωή και ότι το να έχει σεξουαλική ζωή ένα ζευγάρι αυτό είναι ένα δείγμα υγείας και στενότερου δεσμού μεταξύ τους. Και εδώ έρχεται και το ζήτημα για το ότι χρειάζεται να κάνουμε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά μας. Πολλοί έχουμε μεγαλώσει χωρί σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε σπίτι όπου οι γονεί μα μα άφηναν να πιστεύουμε ότι ένα ενήλικο ζευγάρι είναι OK να μην έχει σεξουαλική ζωή και ότι είναι ακόμη και κακό η μαμά ή ο μπαμπά να έχουν σεξουαλική ζωή μεταξύ του. Ξαναλέω, δεν μιλάμε να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τι δικέ μα προσωπικέ σεξουαλικέ στιγμέ. Οπωσδήποτε οι προσωπικέ σεξουαλικέ στιγμέ ενό ζευγαριού γίνονται σε δικό του προσωπικό χρόνο. Χωρί να εκτίθενται τα παιδιά σε αυτή τη γνώση, ότι αυτή τη στιγμή οι γονείς μα κάνουν σεξ, για παράδειγμα, αλλά δεν αφήνουμε τα παιδιά μα στην άγνοια και να τα αφήνουμε να πιστεύουν ότι ένα καλό ζευγάρι είναι ένα ζευγάρι που δεν κάνει σεξ. Το σεξ είναι ένα μέσο για να συνδέονται συναισθηματικά, ερωτικά και ψυχικά οι ενήλικε, και είναι κάτι το οποίο είναι απολύτω φυσιολογικό και αναμενόμενο μέσα σε ένα ζευγάρι ενηλίκων και μέσα σε ένα γάμο και σε μια οικογένεια. Και δεν γίνεται η μητέρα μας λιγότερο μητρική και λιγότερο αξιόλογη μητέρα αν γνωρίζουμε ότι έχει σεξουαλική ζωή με τον πατέρα μας, ούτε γίνεται ο πατέρας μας ένας άνθρωπος κακός αν γνωρίζουμε ότι έχει σεξουαλική ζωή με τη μητέρα μας. Είναι ευαίσθητο το ζήτημα της σεξουαλική διαπαιδαγώγησης και στην ελληνική κοινωνία θεωρώ ότι χρειάζεται να κάνουμε πολλά βήματα ώστε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με ένα φυσιολογικό τρόπο να τα βοηθήσουμε να αντιμετωπίζουν το σώμα τους, τη δική τους σεξουαλικότητα, το δικό τους ερωτισμό χωρίς ενοχές, χωρίς κοινωνικές προκαταλήψεις και στερεότυπα και να τα βοηθήσουμε να έχουν μια υγιεινή σχέση με τον εαυτό τους και με το σεξ μεγαλώνοντας. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι στα βίντεο που ανεβάζουμε μαζί με τη μικρή μου κόρη τη Γογό, που ανεβαίνουν κάθε Κυριακή στο κανάλι μας στο YouTube. Αυτή την Κυριακή ανεβαίνει το έκτο επεισόδιο ψυχοεκπαίδευσης για παιδιά 12 ετών και άνω και είναι το πρώτο επεισόδιο με εισαγωγή στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ίσως είναι ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε και αν το βρίσκετε χρήσιμο να το δείξετε και στα παιδιά σας από 12 ετών και άνω. Κλείνοντας αυτό το επεισόδιο θα ήθελα να απαντήσω στο τρίτο ερώτημα που έκανε η σχολιάστρια, η αρχική θεματοθέτρια, Λέει όταν παθαίνει χοντρό κράσ με κάποιον ενώ είσαι παντρεμένο ή παντρεμένη, τι σημαίνει αυτό και ποιε κόκκινε σημαίε ανεμίζουν. Αγάπη μου δεν ανεμίζουν κόκκινε σημαίε όταν ερωτεύεσαι έναν άλλον άνθρωπο ενώ είσαι παντρεμένο ή παντρεμένη. Χτυπούν κατακόκκινες καμπάνε οι οποίε σημαίνουν και το τέλο του γάμου σου. Εάν βρίσκεσαι μέσα σε ένα γάμο χωρί σεξ και εσύ ερωτευτεί σε ένα τρίτο πρόσωπο αυτό σημαίνει ότι ο γάμος σου έχει τελειώσει προπολού. Η αλήθεια είναι πως είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μην αφήνουμε ένα γάμο να τελειώσει, να μην αφήνουμε ένα γάμο να είναι νεκρός, πεθαμένος, ψοφισμένος, ακόμη και βρωμισμένος. Σκεφτείτε πως είναι ένα πτώμα που πως συντίθεται και να μπαίνουμε μετά στη διαδικασία να ερωτευτούμε ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο εκείνο τρίτο πρόσωπο στη συνέχεια να δεχθεί και τα πειρά του πρώην συζύγου μας ή της πρώην συζύγου μας, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν αυτό το πρόσωπο ως την αιτία για τη διάλυση μιας σχέσης. Κανένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια ζωντανή ερωτική σχέση, σε ένα ζωντανό γάμο, δεν μπορεί να ερωτευτεί ένα τρίτο πρόσωπο. Για να νιώσουμε ότι ερωτευόμαστε ένα άλλο πρόσωπο από τον άνδρα μας ή από τη γυναίκα μας, σημαίνει ότι εδώ και καιρό δεν είμαστε πλέον ερωτευμένοι με τον άνθρωπο με τον οποίο είμαστε παντρεμένοι. Και αν συμπίπτει να είναι και ο γάμος μας χωρίς σεξ, αυτό δείχνει ότι έχει πολύ καιρό που σταμάτησε να υπάρχει ο έρωτας μεταξύ μας. Δεν μιλάμε φυσικά για τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είναι εθισμένοι στις εξωσυζυγικές σχέσεις, για τις περιπτώσεις των ανθρώπων που είναι παίχτες ή παίχτριες και δημιουργούν ακόμη και γάμους, ακόμη και μακροχρόνιες ερωτικές σχέσεις ενώ παράλληλα έχουν και εξωσυζυγικές δραστηριότητες. Μιλούμε για έναν άνθρωπο που δεν είναι στον τρόπο ζωής του, δεν είναι στο χαρακτήρα του να απατήσει το τέρι του, αλλά επειδή ακριβώς βιώνει τη συναισθηματική και την ηθική και την πνευματική εξαθλίωση ενός νεκρού γάμου, μπορεί να καταλήξει στον να ένα τρίτο πρόσωπο. Και ξαναλέω, θυματοποιείται εκείνο το τρίτο πρόσωπο. Αν είναι γυναίκα, θα ονομαστεί αντροχωρίστρα. Τώρα δεν ξέρω γιατί τους άνδρες δεν τους ονομάζουν γυναικοχωρίστρα. Ίσως επειδή η κοινωνία είναι πατριαρχική και έχει μόνο επίθετα τα οποία χαρακτηρίζουν κακό τι γυναίκε και όχι του άνδρες όσον αφορά στη συζυγική απιστία. Σίγουρα όμω δεν είναι κόκκινη σημαία. Είναι μια τεράστια κόκκινη καμπάνα για το ότι ήδη ο γάμο έχει λήξει προπολού. Κλείνοντα αυτό το επεισόδιο, θέλω να σα πω ότι η δική μου γνώμη είναι ότι όταν παρατηρούμε κάμψη στη σεξουαλική μας ζωή και κάμψη στη συχνότητα των σεξουαλικών μας επαφών, και είμαστε μέσα σε ένα γάμο, τότε το βάζουμε το θέμα επιτάπητος ή πάνω στο τραπέζι πολύ νωρί. Δεν το αφήνουμε να φτάσουμε στο σημείο του να έχουμε ένα γάμο, ο οποίος να χαρακτηρίζεται ως γάμος χωρίς σεξ. Θα έλεγα ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι για τα νεαρά ζευγάρια με μικρά παιδιά, η συχνότητα των σεξουαλικών επαφών μπορεί να είναι πιο μειωμένη, να είναι μία φορά την εβδομάδα, ή μία φορά κάθε δέκα μέρε. Για ζευγάρια τα οποία έχουν παιδιά που έχουν φύγει από το σπίτι, μπορεί να αυξηθεί η συχνότητα των ερωτικών του επαφών. Τώρα, αν είμαστε σε ένα σπιτικό στο οποίο έχουμε μικρά παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκε, τα οποία πρέπει να τα φροντίσουμε, να, τα... να ασχοληθούμε μαζί του και μα τρώνε χρόνο και ενέργεια, μπορεί οι σεξουαλικέ μα επαφέ να είναι πιο αραιέ, δεν θα γίνουν όμω αραιότερε του μια φορά κάθε 14 μέρες ή μια φορά κάθε 3 εβδομάδες. Ξαναλέω ότι το όριο α, και το consensus ανάμεσα στους ειδικού για ένα γάμο χωρίς σεξ είναι να είναι λιγότερες από 10 φορές το χρόνο οι ερωτικές επαφές μέχρι και καθόλου. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που υπομένουν την ακούσια αγαμία για λόγους για τους οποίους α, μιλήσαμε προηγουμένως. Η γνώμη μου είναι ότι είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα οποιοδήποτε παντρεμένο ανθρώπου να έχει σεξουαλική ζωή και εφόσον ο γάμος είναι μια σχέση ερωτική και σεξουαλική, δεν νοείται γάμος χωρίς σεξ. Αυτή είναι η δική μου προσωπική γνώμη. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις ή ίσως και εμπειρίες. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το επεισόδιο αυτό. Χαίρετε.